ανάπτυξης. Κατά δεύτερο λόγο, βεβαίως, ζητάμε την αλληλεγγύη των Ευρωπαίων εταίρων μας. Και κατά τρίτο λόγο, λέμε ότι η χώρα θα κάνει και αυτό που πρέπει για να διαφυλάξει τα εθνικά της συμφέροντα, όποιο και να είναι αυτό. Το νομοσχέδιό σας είναι αποσπασματικό, παράλογο και άδικο. Και την κοινωνία, κύριε Υπουργέ, την πνίγει το δίκαιο. Την πνίγει. Τι θα αλλάξετε επιτέλους για να πάψουν να υπάρχουν αυτά τα γελία πρόστιμα? Τι θα αλλάξετε επιτέλους έτσι ώστε οι φοροελεκτικές αρχές να έχουν τη δύναμη της επιβολής του νόμου? Τι θα αλλάξετε επιτέλους έτσι ώστε ο φοροφυγάς να φοβάται το μάτι του νόμου και όχι την τσέπη του επίορκου εφοριακού? Ουδής έχει ασυλία για φοροδιαφυγή με αυτή την κυβέρνηση. Και εκεί που βλέπουμε ότι ο νόμος δεν επαρκεί, πηγαίνουμε και βάζουμε πιο αυστηρά πρόστιμα, συντομεύουμε τις διαδικασίες, δίνουμε τη δυνατότητα στις ελεκτικές αρχές να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Μειώνεται η φοροδιαφυγική επιβάρυνση με χαμηλότερους συντελεστές στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Όλα τα εισοδήματα κάτω από 40.000 ευρώ έχουν ελάφρυνση με τη νέα φορολογική κλίμακα που επιβάλλουμε. Επιβάρυνση έχουν εισοδήματα μόνο πάνω από 40.000 ευρώ. Βάζουμε ένα νέο ανώτο φορολογικό συντελεστή 45% για εισοδήματα πάνω από 100.000 ευρώ. Αυξάνουμε την επιβάρυνση των μεγαλομετόχων, γιατί αυξάνεται η φορολογία στα μερίσματα, εντάσσονται μαζί με τη φορολογία των φυσικών προσώπων, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μηδενίζουμε την επιβάρυνση στη μικρή ακίνητη περιουσία και σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, επιβάρυνση έχουν μόνο ακίνητα με αντικειμενική ατομική αξία πάνω από 600.000 ευρώ. Αυξάνουμε την φορολογία στις offshore από 3% στο 15% και βεβαίως φορολογούμε τα ακίνητα της Εκκλησίας όπως και τα μερίσματα από την οικονομική αξιοποίηση των ακινήτων αυτών. Είναι μια σειρά από πολύ συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Η φορολογία είναι ένα από τα βασικά εργαλεία αναδιανομής που δείχνουν ότι η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει σημαντικές παραμέτρους και να φτιάξει, να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό φορολογικό σύστημα. Βέβαια, για το φορολογικό νομοσχέδιο δεν αντέδρασε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς παρακολουθήσαμε την πιο επίκαιρη αντίδραση στην Βουλή. Θα δούμε τώρα, είπαμε και νωρίτερα, ότι την Τρίτη θα κατατεθεί τελικά το πλήρες φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Ελήφθησαν οι αποφάσεις για δικαιότερες ρυθμίσεις λοιπόν χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο για τα τεκμήρια, τον λογιστικό προσδιορισμό των εισοδημάτων διάφορων επαγγελματικών ομάδων, τις ταμιακές μηχανές και την πρώτη κατοικία. Βιαίη προσαρμογή στη νέα φορολογική πραγματικότητα περιμένει επαγγελματίες που μέχρι σήμερα είχαν μικρή συμμετοχή στα κρατικά έσοδα και ειδικό τρόπο προσδιορισμού του εισοδήματός τους. Οι ιδιοκτήτες ταξί υποστηρίζουν ότι θα πληγεί βάναυσα το εισόδημά τους. Μένουμε στον τρόπο φορολόγησης με προσδιορισμό. Κάτι που δεν δέχεται η κυβέρνηση, δεν θέλει να κάνει καμία εξαίρεση για κανένα επάγγελμα. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι με τον τρόπο τον οποίο εμείς προτείνουμε, όφελος θα υπάρξει και στην πολιτεία και σε εμάς και στον πολίτη. Περίπτερα, πολιτές λαϊκών αγορών, πρακτορία, προπό, λεωφορείο, ακτέλ και ενοικιαζόμενα δωμάτια θα πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα τάξη πραγμάτων, να κρατούν πλέον βιβλία εσόδων-εξόδων και να κόβουν αποδείξεις. Μαστιχούλες με 10 λεπτά τώρα. Τις αγοράζουμε 8, τις πουλάμε 10. Συζητάτε τώρα αποδείξεις όλες για 10 λεπτά για μια μαστίχα. Αυτό ή ένα εισιτήριο, ειδικά το φοιτητικό, βγάζουμε μισό λεπτό στο εισιτήριο. Οι μη μέτρα χαρακτηρίζουν όσοι εμπλέκονται με την εμπορία καυσίμων την υποχρέωσή τους να κόβουν αποδείξεις στους πελάτες τους, αν δεν συνοδευτεί από τρόπους πάταξης του λαθρεμπορίου. Τα έσοδά μας, όπως όλου του κόσμου, κάποια στιγμή μειώνονται και θα μειώνονται ακόμα περισσότερο αφού η κατανάλωση πέφτει. Θα πρέπει για όλα τα πράγματα να ληφθούν μέρημνα, εκτός αν δεν θέλει το κράτος να υπάρχουν οι βενζινοπόλες και να στείλει όλο το πακέτο στις εταιρείες. Αμφιβολίες για την αναγκαιότητα και την πραγματικότητα των μέτρων εκφράζουν και οι μηχανικοί που υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να υπονομευθεί η ποιότητα της εργασίας τους. Θα μπούμε σε ένα θέμα, το ανταγωνισμό. Επακόλουθο αυτού θα είναι χαμηλότερης ποιότητας μελέτες. Συνεπακόλουθο του χαμηλότερων χρημάτων που θα παίρνουν οι μηχανικοί ως εισόδημα, θα έχουμε από εκεί και πέρα λιγότερο ΦΠΑ για το κράτος και φυσικά λιγότερη φορολόγηση. Αγωνία επικρατεί και στην κτηματαγορά λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού του φόρου μεταβίβασης. Παράγοντες δεν αποκλείουν την περαιτέρω πίεση των τιμών για τις νέες κατοικίες προς τα κάτω. Κάθε πέρσι και καλύτερα επισημαίνουν οι κτηματομεσίτες και τονίζουν ότι με τα νέα φορολογικά μέτρα είναι μια καλή περίοδος για τους ενδιαφερόμενους να τολμήσουν την αγορά ακινήτου. Συναλλαγές δεν γίνονται. Γίνονται μόνο οι αναγκαστικές, δηλαδή αυτές που κάποιος έχει ανάγκη να πουλήσει, που πρέπει να γίνει η μεταβίβαση. Οι υπόλοιποι κρατούν στάση αναμονής. Οι αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι πλήττονται άδικα από τα φορολογικά μέτρα θα κορυφωθούν τις επόμενες μέρες όταν το φορολογικό νομοσχέδιο θα φτάσει προς ψήφιση στη Βουλή.
κριτική διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη φορολογική πολιτική που προωθεί η κυβέρνηση. Για φόρο εισπρακτικά μέτρα, κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σχολιάζει τη φορολόγηση της πρώτης κατοικίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτουμε, εκτιμά πως επιβεβαιώνεται ότι στόχος είναι η μισθωτή εργασία. Ενώ τέλος, ο Γιώργος Καρατζαφέρης εξέφρασε τη διαφωνία του για την εγκατάσταση ταμιακών μηχανών παντού. Συρρήκνωση των πραγματικών εισοδημάτων και μείωση των φορολογικών εσόδων θα επιφέρει η εφαρμογή των φορολογικών μέτρων της κυβέρνησης, εκτιμά η Νέα Δημοκρατία. Διακρίνεται από πάρα πολύ μεγάλες αδικίες, αλλά και από έντονες φοροεισπρακτικές λογικές, οι οποίες στην πράξη κινούνται σε βάρος των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων. Στα σχέδια της κυβέρνησης για τη φορολόγηση της πρώτης κατοικίας αναφέρεται σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η σχεδιαζόμενη κατάργηση της απαλλαγής από τον φόρο πρώτης κατοικίας μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα και η καθιέρωση αφορολογήτου ορίου χαμηλής αξίας αποδεικνύει ότι η κλιμάκωση της επίθεσης της κυβέρνησης δεν έχει ούτε όριο ούτε ημερομηνία λήξης. Η κοινωνική δικαιοσύνη και η αναδιανομή πλούτου ως λογική απουσιάζει από το φορολογικό νομοσχέδιο, σχολίασε σχετικά ο συνασπισμός. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επιφυλάσσει χάδια για τους οικονομικά ισχυρούς και τον μεγάλο πλούτο, ενώ στοχοποιεί τον κόσμο της μισθωτής εργασίας και τους οικονομικά αδύνατους. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Γιώργος Καρατζαφέρης, εξέφρασε τη διαφωνία του με το μέτρο για τις ταμιακές μηχανές παντού, κρίνοντας ότι υπάρχουν πολύ πιο απλά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη δίκαιη φορολόγηση. Επιστρέφουμε στο κεντρικό, στο μείζονο σημασίας οικονομικό ζήτημα της χώρας μας, σε ό,τι συνδέεται βέβαια και με τις διεθνείς εξελίξεις για την ετοιμότητα της Ευρωζώνης και την πρόθεσή της να αναλάβει αποφασιστική και συντονισμένη δράση για τη στήριξη της Ελλάδας. Αναφέρθηκε σήμερα ο Επίτροπος Αρμόδιος για τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Όλι Ρεν. Είπε χαρακτηριστικά ότι τα προβλήματα της Ελλάδας είναι κυρίως ευθύνη της Ευρωζώνης και όχι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο ανταποκριτής μας όμως στις Βρυξέλλες, ο Θάνος, έχει εξίσου ενδιαφέρουσες πληροφορίες και για δηλώσεις που έχουν γίνει από τους κυρίους Τρισέ και Μπαρόζο, Θάνο. Ναι, έχουν γίνει πολλές δηλώσεις. Ο Μπαρόζο ζητάει γρηγορότερα ευρωπαϊκή λύση πριν από το Συμβούλιο. Ο Τρισέ και αυτός στην ίδια λογική σήμερα το πρωί τοποθετήθηκε. Από ό,τι βλέπουμε, στείλεται ένα σκηνικό πίεσης προς τη Γερμανία, γιατί αυτή είναι η μόνη χώρα που διαφωνεί αυτή τη στιγμή, να συμφωνήσει πριν από την 25η Μαρτίου, καθώς έχει τεθεί και λίγο πολύ και ένα ελληνικό τελεσίγραφο, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει τότε απόφαση, διότι διαφορετικά και η Ελλάδα θα λάβει τις δικές της αποφάσεις. Θάνο, τώρα, αν μας επιτρέπεις να τα κωδικοποιήσουμε λίγο, γιατί από τις πολλές δηλώσεις, από τις πολλές αντιφατικές πληροφορίες, έχω την εντύπωση ότι μπερδευόμαστε όλοι. Εμείς πηγαίνουμε την 25η Μαρτίου στη Σύνοδο Κορυφής, ζητώντας ουσιαστικά έναν ελκυστικό τρόπο δανειοδότησης της χώρας, όχι με τα υπέρογκα επιτόκια της αγοράς. Ανθίσταται η Γερμανία και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εταίροι προσπαθούν να την πείσουν να άρει τις αντιστάσεις της. Γιατί υπάρχει η θεωρία του ντόμινο, η οποία από ό,τι φαίνεται έρχεται στην επιφάνεια και είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και δεν ξέρουμε πόσο άμπεσες θα είναι οι υπόλοιπες εξελίξεις. Ο κίνδυνος από ό,τι φαίνεται όμως δεν έχει εξαλειφθεί, είναι μπροστά μας. Δεν πώς θα πρέπει να υπάρξει λύση για την Ελλάδα για να μην παρασυρθούν στο ίδιο πρόβλημα κι άλλοι. Τώρα, όταν λέμε ευρωπαϊκή λύση, δεν εννοούμε αμνηγώς ευρωπαϊκά χρήματα ή χρήματα τα οποία προέρχονται μόνο από ίδιους πόρους των προϋπολογισμών των κρατών μελών. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρξει και ένα μεικτό σχήμα όπου και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα έβαζε λεφτά, διότι όπως ακούσαμε τις τελευταίες μέρες αρκετές φορές από πολύ καλά πληροφορημένες πηγές, τα ευρωπαϊκά κράτη σκέφτονται γιατί να υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα δικά τους κεφάλαια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να κάθονται και να λιμνάζουν. Θα μου πεις το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η πρωτοβουλία όμως και πάλι δεν θα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, θα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε να υπάρξει μια συντονισμένη δράση, ένα ευρωπαϊκό πλάνο το οποίο θα βάζει το χέρι μέσα και σε μια άλλη τσέπη. Αυτό είναι το οποίο ακούγεται. Έχει γραφτεί σε πολλά έντυπα τις τελευταίες μέρες. Τώρα παράγει και η Financial Times αυτό το σενάριο σήμερα. Ναι. Ακούγεται και στους κύκλους των διπλωματών. Συνεπώς κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Όμως πρέπει να πούμε ότι η άρνηση της Γερμανίας είναι βασική και ριζική σήμερα, όχι μόνο για την παραπομπή στο ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ριζική άρνηση στο να υπάρξει σχέδιο, διότι θεωρούν οι Γερμανοί ότι είναι μέρος της τιμωρίας της χώρας το να δανείζεται ακριβά. Όπως σου λέει, πρέπει να το πληρώσετε. Όμως πριν από λίγο, και αυτό το μαθαίνουμε τώρα, ναι, η εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης έκανε μία δήλωση λέγοντας ότι δεν αποκλείει και τον δρόμο προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε συνέχεια φυσικά και των δηλώσεων Μέρκελ ότι, ξέρετε, αφήστε τους ίσως να πάνε.
Το σκηνικό είναι χαοτικό, όπως καταλαβαίνουμε. Θάνο, πολύ σύντομα, μία απάντηση πολύ σύντομα. Υπάρχει η πολιτική δυναμική από όλους όσοι υπερασπίζονται την ευρωπαϊκή λύση να ανατρέψουν τη στεναρή αντίσταση της Γερμανίας? Η πολιτική δυναμική δεν είναι, το νομίζω, η κατάλληλη φράση. Το θέμα είναι να υπάρξει οικονομικό συμφέρον. Αν δούνε ότι το οικονομικό συμφέρον της μιας λύσης, μάλλον το όφελος, είναι μεγαλύτερο από την άλλη, τότε θα ληφθεί αυτή η απόφαση. Δεν είναι πολιτικό πια το επίπεδο. Μιλάει ο σκληρός, η σκληρή πρακτική του χρήματος. Ναι, οι Γερμανοί λένε, πριν κλείσουμε να το πούμε και αυτό, οι Γερμανοί δεν είναι σίγουροι και για κάτι ακόμα. Ότι αυτός ο μηχανισμός είναι όντως ένα πιστόλι πάνω στο τραπέζι. Και αυτό μας το λένε σε διάφορους τόνους. Αν δεν είναι σίγουροι ακόμα και γι' αυτό, τότε πώς θα το πτήσεις για τίποτε άλλο. Σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε δηλώσεις των κυρίων Τρισέ και Μπαρόζου. Mr. Papandreou leaves all options open. That could mean turning to NAF. Would that be felt as a humiliation, you think, for Europe? I've never said that. Think it's an acceptable solution? Look, I'm not going to elaborate on possible scenarios. What I want to remind is that Greece and all the member states of the European Union are members of the IMF. It's not a question of prestige. It's a question of seeing what is the best way to respond to the situation. And in fact, the heads of state and government, in the last informal European Council, they stated that the euro area is ready to take all the necessary measures to guarantee financial stability. But even Germany is ready. Yes, Germany is ready in case Greece needs it. And so far, Greece has not asked for financial support. Is absolutely necessary in Europe is that the peers, the governments that are responsible because they are in the euro area, that are responsible to survey the behavior of their partners in the euro area. Τώρα, η οικονομική κρίση, τα κυβερνητικά μέτρα για την περιστολή εισοδημάτων, φορολογικό, ασφαλιστικό, αναμένεται να κυριαρχήσουν στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, άρχισε στην Χαλκιδική. Ο Γιώργος Στρίκος παρακολουθεί τις εργασίες του. Ο Γιάννης Στρίκος, με συγχωρείς Γιάννη, παρακολουθεί τις εργασίες του και μας λέει τι έγινε μέχρι τώρα. Καλώς σας μεσημέρι από την Γαλλία Χαλκιδικής και από το 34ο τακτικό συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, καθώς αυτό ξεκίνησε χθες, όπου σήμερα δεσπόζουν οι παρουσίες του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Αντώνη Σαμαρά. Ενώ βρισκόμαστε στην αναμονή της αφήξης του Πρωθυπουργού, κ. Σαμαρά, στην ομιλία του, καθώς η αφήξη του προηγείται χρονικά, έκανε λόγο για ένα χρεοκοπημένο πολιτικό και οικονομικό μοντέλο, το οποίο επεξέθρεψαν όλες οι κυβερνήσεις με δεξιά.